Ζήνα, όλα έγιναν ξημερώματα Σαββάτου. Δύο η ώρα, όπου σε ένα κεντρικό σημείο στον νέο κόσμο, γύρω-γύρω, ξέρουμε όλοι όσοι γνωρίζουμε την Αθήνα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά. Και ιδιαίτερα δύο η ώρα τα ξημερώματα Κυριακή κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμο. Εκεί λοιπόν είχαμε μια εκτέλεση, η οποία συμβαίνει είτε σε ταινίε, είτε σε χώρε τη Λατινική Αμερική. Όπω τουλάχιστον μα λένε αστυνομικέ πηγέ. Εκεί λοιπόν γάζωσαν έναν άνθρωπο της νύχτας, έναν 44χρονο έξω από βενζινάδικο, το οποίο είναι στο όνομα της συγγενικού του προσώπου, ωστόσο σύμφωνα με την αστυνομία το διαχειρίζεται ο εδώ ίδιος. Εδώ είναι που τον βλέπουμε να βγαίνει από το κατάστημά του, να φανταστώ. Ακριβώς είναι να βγαίνει, επιβιβάζεται στο μαύρο τζιπ το οποίο είναι θωρακισμένο και εδώ βλέπουμε το όχημα των δραστών, ένα άλλο τζιπ διαφορετικής μάρκας από το οποίο θα κατέβουν οι δράστες Κατα καταδρομικά. Δεξιά λοιπόν αρχίζει να τον πυροβολεί με ένα καλάστικο ο ένοπλο. Και θα μείνουμε σε αυτόν τον ένοπλο Ζήνα γιατί. Γιατί είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει ε, στρατιωτική εκπαίδευση, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα πλάνα, πυροβολεί με την ίδια ευκολία τόσο με το αριστερό χέρι όσο και με το δεξί χέρι. Έχει την ψυχραιμία όταν του πέφτει κάτω ο γεμιστήρα να τον μαζέψει. Είναι οι σκιέ που βλέπει ο κόσμο. Είναι οι τη εκπαίδευση. Έχει την ψυχραιμία αφού αδειάσει δύο γεμιστήρε με περισσότερα σε από 60 από Καλάσνικοφ, να βγάλει ζήνα από το μαύρο μπουφάν του και το πιστόλι και να ανοίξει την πόρτα και να δώσει τι χαριστικέ βολέ στο θύμα. Έχει τέτοια επιχειρησιακή αυτοπεποίθηση που δεν φοβάται, παρότι ξέρει ότι το τζάμι είναι θωρακισμένο, εξ να πυροβολήσει, να, να, να τρυπήσει το θωρακισμένο τζάμι και να εκτελέσει εξ το στο θύμα. Εναι, ενώ έχει την. Είναι θωρακισμένο από ό,τι φάνηκε. Από ότι φάνηκε ενώ, 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 ενώ φαίνεται ότι είχε τέτοια επιχειρησιακή αυτοπεποίθηση που δεν φοβόταν Ζήνα αν θα τραυματιστεί και ο ίδιος, παρότι δεν φοράει κράνο. Είναι εκτεθειμένα τα χαρακτηριστικά, τα, τα μάτια του. Και εγώ Ωστόσο νομίζω, η σκιά του ξέρει. Υδεικνύει και ειδικνύει. πλήρια αδιαφορία στο ότι καταγράφεται από κάμερε. Δεν είναι Γνωρίζει, Λέτε, και ναι, κάτι ναι, καταγράφεται. Ναι, 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 υπάρχει ναι. και κάτι σημαντικό, αν μου επιτρέψετε να πω. Η επιλογή τη ημέρα που χτυπήθηκε ο άνθρωπο αυτό. Γιατί yeah. από ό,τι γνωρίζουμε, ο άνθρωπο αυτό είχε αυτονομηθεί από μια άλλη μεγάλη ομάδα. ήταν ο ίδιο επικεφαλή ομάδα. Τα ξέρει καλύτερα εσύ, Αλέξανδρε και κυκλοφορούσε πάντοτε με τέσσερι ανθρώπου που τον φύλαγαν. Εκείνο το βράδυ ήταν μια βραδιά που ήταν ολομόναχο. Όταν λε ομάδα, τι εννοεί. Το φύλαγα. εγκληματιών. Εγκληματιών, εγκληματιών τη Ναι. Είχε αυτονομηθεί, είχε φύγει από την ομάδα που ήταν νωρίτερα και είχε αυτονομηθεί μόνο του. Αυτό να Λέμε συνέχεια. Απλώ λέω για το σημαντικό ότι ήταν μόνο. του. λέω. Άρα κάποιοι γνώριζαν. Με αυτή την έννοια το λέω. Διαφωνεί εσύ, Λέω ότι επειδή λέμε συνέχεια την καραμέλα, ότι άκρο επαγγελματικό χτύπημα κλπ. Και λοιπά και, λοιπά και λοιπά. Τι επαγγελματικό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει να πυροβολούν. Και είναι αδίχ, αδίστακτοι στο να σκοτώνουν. Ε, πήγαν εκεί στο σημείο γιατί κάποιο προφανώ ήταν και κατόπτευε και τον είδε το ζαμπούνι, τον, το θύμα Μα. έξω. Λοιπόν, ε, εκεί το διακινδυνεύει αυτό που πάει εκεί. Γιατί ο, ο, το θύμα. Ο προφορεί, έχει πιστόλι. Το, το αμάξι είναι θωρακισμένο. Είναι αλεξίσφαιρα τα τζάμια. Ρίχνει. Και γιατί ε... περίμενε να μπει στο αυτοκίνητο που είναι θωρακισμένο, μου κάνει εντύπωση. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε. Προφανώ κάποιο του είπε τώρα είναι έξω. Αλλά δεν... γι, αυτό βλέπει, γι' αυτό βλέπει, Σπύρο, ότι ε, έρχεται τόσο γρήγορα και σταματάει εντελώ ατσούμπαλα και βγαίνουν και, και οι δύο. Και διαπέρασε τελικά. Προφανώς, ναι. Το διαμέτρημα όταν, του καλάστι. Ναι. Όταν πυροβολήσει. Όταν πυροβολήσει. Όταν πυροβολήσει με ένα πολυβόλο τέτοιου τύπου, με ένα καλάστι πυροβολήσει ένα λεξίσφαιρο τζάμι από τόσο κοντά, ε, στο ίδιο σημείο θα καταφέρει να το διαπεράσει. Αυτό έκανε. Προσπαθούσε να σπάσει. Mm -hmm. Προσπαθούσε να σπάσει το τζάμι, γι' αυτό πυροβολούσε και αυτό και ο άλλο, ο συνεργός του από δίπλα, πυροβολούσαν στο ίδιο σημείο. Είναι ε, ε, και τόσο αποφασισμένη, κυρία Καλιακμένη, που αφού ξαναγέμισε, άνοιξε και την πόρτα για ναι, να πυροβολήσει. Ε, ε, είδατε, Είπατε ότι δεν φοβάται, φοβάται. Γιατί είδατε, κάνει πίσω. Φοβάται μήπω ανοίξει ο Ζαμπούνι την πόρτα και τον πυροβολήσει. Κάνει πίσω και μετά αλλάζει. Γιατί. Εγώ θέλω την άποψή μου. Ναι, την άποψη. Γιατί θυμάμαι, επί Γιώργου Καραϊβάζ, το λέω και είναι πολύ σημαντικά, τότε που γινόταν πολύ μεγάλη κουβέντα, το έλεγα και τα παιδιά στη σύσκεψη, που λέγαμε ότι αυτά τα μεγάλων και ακριβών συμβολέων είναι κουραφέξαλα. Δηλαδή σήμερα ε, βρίσκει εγκληματίε του έτσι, ποινικού γεννήθηκε. κώδικα με 5.000 ευρώ. Με... 5... Oh, ας, και ας, με 5, τότε ανάλογα τότε έτσι ποιο αλλά ο οποίο θα λέγαμε, σκοτώσεις. Τα λέω γιατί μπορεί να ανατρέξει κάτι Εγώ καθώς, είχα και πει βρίσκε. και μένω σε αυτό ότι το ακριβότερο συμβόλαιο ήταν του Γιώργου του Καραϊβάζη. Γιατί, γιατί ο, άνθρωπο, ο Γιώργο του ήταν ένα άνθρωπο τη νύχτα, ήταν ένα δημοσιογράφο. Όταν πει ένα εκτελεστή να πάει να χτυπήσει έναν δημοσιογράφο, ένα αστυνομικό, έναν πολιτικό, έναν δικαστή, θα πάει με πολλά λεφτά. Άρα εδώ για συμβόλαιο μιλάμε. Γιατί oh. κάποιοι λένε πάνω από ένα yeah. εκατομμύριο. ανάλογα πόσα άτομα ήταν. Άμα νομίζω. ήταν. ήτανε μέσα, μέσα στο τζιπ ήταν 4. Μπορεί 400.000, μπορεί να του έδωσε από 100.000 το κάθε στον καθένα. Άρα 400.000 ε, ναι, Τετρα... Του Γιώργου ήταν πολύ πιο ακριβό. Εγώ το είχα πει, πάνω από 500.000. Ζήνα, πάντω. Του να... Τα... Γιώργου ήταν πολλά τα Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι υπάρχουν περίπου 30 ανεξιχνία στα συμβόλαια θανάτου. Ο τελευταίο σε πολιτικό επίπεδο, ο οποίο επιχείρησε να δει ολιστικά αυτό το φαινόμενο, ήταν ο σημερινό υπουργό, ο κύριο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίο το Μάιο του 2021 είχε διαβιβάσει έναν ογκώδη φάκελο, φάκελο στη δικαιοσύνη στον κύριο Βασίλη Πιώτα, στον τότε εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Τώρα έχουμε ξανά τον ίδιο Υπουργό Ζήνα, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ε, Μάλιστα, είχε... εγώ, αν Άλλης. θέλετε, επειδή μου είχε κάνει τότε εξαιρετικά μεγάλη εντύπωση, είχα σημειώσει Ζήνα μία δήλωση που είχε κάνει τότε ο κύριο Χρυσοχοίδη, το Μάιο του 2021, mm. η οποία δήλωσε, Γιώργο είχε θεωρηθεί κεφαλαιόδη δήλωση. Τι είχε πει τότε ο υπουργό. Το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει ιδεολογικέ αναφορέ, αλλά έχει πολύ χρήμα και έχει αρχίσει εδώ και καιρό να το νομιμοποιεί σε επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Εάν έτσι εισέλθει στου θεσμού, θα έχουμε ζήτημα νομιμοποίηση. Πήγε το 2021. Ένα Έλα. λοιπόν Χρυσοκοίδη με ένα φάκελο και ήταν και το όνομα του θύματο μέσα σε αυτό το φάκελο. Έγινε κάτι, έκανε η δικαιοσύνη κάτι. Η τώρα, μια και το λέτε, κοίταξε λαλίστατο, κυρία Καλιακμάνι. Με μία... Μη... συγχωρείτε. Ένα λεπτό. Είμαι ε, η αστυνομία, αυτό ο άνθρωπο είχε όπλα μέσα, είχε ένα καλάσνικο μέσα το θύμα στο αυτοκίνητό του. Είχε ένα καλάσνικο, ένα περίστροφο, βρέθηκαν όπλα. Πάω από το πρωί. Ναι, δεν ξέρω αν το, το είπατε. Το λέω πρωί, από το πρωί. Εγώ. Δεν ξέρω τι είπατε. Α παραδεχθεί και εγώ σα ρωτώ. Η αστυνομία τον έψαξε ποτέ αυτόν τον άνθρωπο, τον σταμάτησε ποτέ να τον ελέγξει. Πολύ καλή ερώτηση, τα έχω πει όπλα. από το πρωί εγώ όμω. Ήμουν δεν ο πρώτο που, που, που το Είμαι ο πρώτο που το Κάνετε το ίδιο λάθο πάντα. Το παρακολουθείτε. με σαν... λοιπόν, λοιπόν, άλλε εκπομπέ. Ακούστε. Λοιπόν, ακούστε. Okay, σας λέω, γιατί το λέω. Γιατί το λέω. Γιατί το λέω. Ε, γιατί συμφωνώ μαζί σα. Δεν μπορεί να ένα άνθρωπο ο οποίο. Δεν έχει, έγινε όμω. Έχει. Ναι, δεν θα απολογηθώ. Εγώ δεν είμαι υπουργό. Θέλω να υπολογηθείτε εσεί. Ο υπουργό πρέπει να απολογηθεί. Δεν είμαι Ακούστε, ε, ο, ο Μιχάλης ο, ο, ο Χρυσογοίδης έχει ένα μετά. στίχημα. Είναι και το είπε ναι. και στο συνέδριο των αστυνομικών. Μίλησε συγκεκριμένα για το οργανωμένο έγκλημα. Mm -hmm. Λέει, όπως εξαρθρώσαμε τη 17 Νοέμβρη και χτυπήσαμε την τρομοκρατία, θα κάνουμε τα πάντα ναι, να και το, με το 21 οργανωμένο. σας λέω πήγε με φάκελο, αλλά έχουμε 2024. ήταν μέσα και το όνομα Ή, αυτό. τι έγινε λοιπόν, σας ρωτώ, το αποτέλεσμα δηλαδή, αυτό ήταν. Δηλαδή, <laughs> δηλαδή επειδή, γιατί, πήγε, γιατί πιστεύετε ότι πήγε ο υπουργό με ένα φάκελο με 500 ονόματα και με στοιχεία από δικογραφίες. Γιατί πήγε. Γιατί. Γιατί. Για να έχουν οι δικαστικές αρχές στα χέρια τους ονόματα και δικογραφίες που μπορεί σε οποιαδήποτε σύλληψη να συσχετιστούν και να λειτουργήσουν διαφορετικά. Αν ερχόταν εδώ κύριε Καλιαγμάνη αυτός και έλεγε στην αστυνομία κινδυνεύω. Θα, τι θα μπορούσε εγώ, να εγώ. κάνει, η μια θα του έβαζε φρουρά. Ε. Αν έλεγε, κινδυνεύω. Ε. Το ξέρετε ε. κι εσείς, ε. θα, θα σας έλεγε, το ξέρετε κι εσείς. Σα το δηλώνω και επίσημα. Ζητάω προστασία. Ε, τι θα ε, έκανε είναι, είναι σαν να μου λέτε ότι κάποιο έχει κάνει 15 ληστείε στη λέει στην αστυνομία, επειδή έχουν ληστέψει κάποιου, ξέρετε, προστατέψτε με. Γίνονται αυτά πράγματα. Αλλά ε, ε, τον ξέρατε τον άνθρωπο. άνθρωπο. Μα, συγγνώμη, ε, τι, δι ε, κύριε Καλιαχμάνη, θεωρείτε ότι, ότι υπέβαλα ερώτημα που δεν ξέρω την απάντηση. Τι δεν ξέρετε. Ήθελα να ακουστεί. Τι να κάνει λοιπόν η αστυνομία, για πείτε μου, πώ μπορεί να κάνει με το οργανωμένο έργο. Γιατί να σκοτώνονται μεταξύ του. Λοιπόν, περιμένετε. Το ζήτημα είναι να προστατεύσει η αστυνομία. Αυτόν που ασχολείται με το οργανωμένο έγκλημα

Εκυβέσμα. Για να μην έχει καταδικαστεί, δυσκολεύεται η αστυνομία Λέτε, να τα ξυχνιάσει, κύριε Μαρέδη. Άστο. Γιατί δεν μπορεί να του προστατεύσει αυτή. η αστυνομία, όπω σωστά λέει ο κύριο Καλιακάνη. Η αστυνομία πρέπει να προστατεύσει τον πολίτη. Λέμε, Λέμε και δεν η αστυνομία το πρέπει προστατεύσει. να προστατεύσει εκεί που μπορεί να είναι που μιλάει για αυτά τα θέματα. Γιατί δεν τα εγκλήματα αυτά. προστατεύσει είναι ότι η αστυνομία δεν ασχολείται, γιατί αν θα να του προστατεύει. Και όπω σωστά το οργανωμένο έγκλημα. Ε, θα προστατεύσει η αστυνομία αυτού που ασχολούνται. Πώ θα ψάξει να με, συλλάβει με, αν δεν είναι προστατευτικό ρόλο. Είναι ποινική, σκληρή ποινική. Αυτό σα λέω. Αλλά για... μπορεί να μην θέλει να συλλάβει. Άρα να μην πρέπει να, να προστατεύσει που δεν την κοινωνία. Η αστυνομία δεν ασχολείται. Η άρα αστυνομία πρέπει να, να προστατεύσει την κοινωνία. Δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό λέμε τώρα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. δεν ελέγχεται. μιλάμε για το οργανωμένο έγκλημα. Έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ εδώ. Ε, τι έκανε η Σουηδική Τράπεζα του οργανωμένου έγκληματο, Λέω. Υπάρχουν κλειστά στόματα. Υπάρχει, υπάρχει και ο, 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 ο πίσω. Όχι, το να το έχει ανοίξει δεν είναι α, στη α, ζωή. Α, μπράβο. Τι δεν το έχει ανοίξει. Για το οργανωμένο έγκλημα. Είπε. Τα πάντα. Έκανε, αποκαλύψαμε. Πιο πολλά από ό,τι έπρεπε. Ο Γιώργο έλεγε. έλεγε ότι θα πάω και θα πω. Αυτό mm. έλεγε. Όχι. Όταν έκανε το χάρτη τη Greek mafia και έλεγε. Δημοσιογραφικά μιλάω. Όχι, στη δικαιοσύνη. Δημοσιογραφικά λέω ότι κάποιο. Όταν εδώ μέσα στην εκπομπή έλεγε Εδώ σε αυτό το βίντεο φαίνεται το πρόσωπο του ο συγκεκριμένου. Γιατί δεν τον ο δι... πιάνετε. Ο, ο Γιώργο δεν τα έλεγε. Και ο δημο... μέσα στι ο... ανεξαρτησίε είναι και υπόψιμο. Ο δημοσιογράφο κάνει έτσι. ρεπορτάζ. Ο Γιώργο έκανε κάποιου συσχετισμού και έλεγε τη γνώμη του σύμφωνα με το mm. ρεπορτάζ που ε, ναι, είχε κάνει. Εμείς τι ναι. λέμε. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά που έλεγε ο Γιώργο ίσχυαν 100% Έλεγε ο Γιώργο. Αυτό έφαγε αυτόν. Μπορεί να μην τον έφαγε αυτό. Μπορεί να τον έφαγε άλλο. Είναι δεδομένο. Ε, ήταν ε, ο Γιώργος ε, εκεί. Είναι οργανωμένο ε, το, έγκλημα. Περι, περι, ε, το ήταν με ο συγχωρημένος ε, ο φίλος okay. μας ε, εκεί. Δώσ' μου λίγο. Δώσ μου λίγο. Την Τετάρτη, όταν έκλεισε η βραδινή μας εκπομπή, γιατί τώρα επανερχόμαστε αυτή την Τετάρτη, ο Σπύρος Δημητρίου ήταν στην εκπομπή. Για το οργανωμένο έγκλημα δεν μιλήσαμε. Ναι, ε, δεν διά, είχαμε διά, μια εκπομπή για... που όλοι μου μιλούσαν τι επόμενε μέρε γι' αυτό. Δεν υπήρχαν καλεσμένοι που λέγανε δεν υπάρχει Greek mafia κτλ. Εγώ είχα μήνυμα ε, από την ε, 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 Στάθα Καραϊβάς και μου λέει Ζήνα τότε και το ξέρεις και εσύ Γιώργο μου αφού δεν υπάρχουν όλα αυτά γιατί σκοτώνονται και σκοτώνουν υπάρχει... αθώους ανθρώπους. Δεν υπάρχει οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα. Άρα δεν, λοιπόν δεν Υπάρχει. Βέβαια υπάρχει. Γιατί είπαμε εμεί. Α... Είπα εγώ ω αστυνομικό. και είπε κάτι. Ο κύριο Δημητρίο δικηγόρο. Είπε ο κύριο Μαρέβη ο Πετράκη. Ο... Λέω δεν πρέπει λίγο αυτή τη να διαφωτιστούμε και για τα κίνητρα. Ο κόσμο σίγουρα αναρωτιέται. Για ποιο λόγο το κάνουν μεταξύ του. Τι όμως. έχουν Μα, μεταξύ του διαφορέ. Τι Έχουν μεταξύ του διαφορέ. Πάντω να εξηγήσουμε. Τι διαφορέ. Την πυραμίδα, την ηγεσία. Αυτό καταλάβουν. Τι ξέρουν. Εσεί δεν ξέρετε, αστυνομικό. Όχι τελευταίο για να πάμε με το μα τροπεί. Εγώ δηλαδή, τι είμαι αστυνομικό, και βάζω μια γυάλα και λέω για κάτσε. Γιατί Όχι, ο κόσμο σκότωσε τον άνθρωπο. Αν η έρευνα, π... αν, αν, έρευνα, αν, έρευνα εγώ. έχει. αυτοί που κάνουν την έρευνα. Κάτι. Ίσως να, ξέρουν. Α. Α, 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 να εγώ δεν ξέρω. να εγώ το τελευταίο που θέλω να πω, είναι, είναι ότι η δρα... σύμφωνα με αξιωματικού αστυνομίε, οι δραστηριότητε που άπτονται του αργονομένου εγκλήματο δεν είναι μόνο τη νύχτα, είναι και τη μέρα. Αυτό ο συγκεκριμένο άνθρωπο είχε εμπλοκή. Με, τη... με αυτό που λέμε στι ομάδε τη νύχτα. Παλιότερα, ναι. να ξέρετε ότι ο Μιχάλη το... ο, ο θα ασχοληθεί. Το ξέρουμε. Θα ασχοληθεί. Το έχει πει. Λέ, εγώ δεν θέλω να λέω ότι ο κύριο Χρυσοχοίδη θα ασχοληθεί, γιατί και ο κύριο Θεοδωρικάκο είχε ασχοληθεί. Είχε Άρα χρυσοχοίδη. ο κάθε ένα ε. που βγαίνει. Και λέει, και γι' αυτό ασχοληθεί. είχαμε και συνήψει ε, Όχι όταν έρχεται ο είχα... επόμενο <laughs> να μηδενίζουμε τον προηγούμενο, <laughs> το μηδενίσα, εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Ο κύριο Χρυσοχοίδη θα ασχοληθεί. Όπω και ο κύριο Θεοδωρικάκο ασχολήθηκε. Μπορεί να είναι ο άλλο που δεν είχαν ασχοληθεί. Εντάξει. Εμένα δεν Έγιναν συνήψει. Πάντω φαίνεται η κυβέρνηση τον κύριο Χρυσοχοίδη να τον έχει φέρει και γι' αυτό. Είναι ένα από του άξου που είναι να μην παρεξηγηθώ, μην αφήνουμε έτσι τα πράγματα. Όχι, θα στα αφήσω. Ε, λοιπόν, γιατί τον εκτιμώ και τον Τάκη και τον Θεοδερικάκου. Α, μπράβο, επί, τότε να τα βάλουμε επί όλα καλά. Στο συλήψις έγιναν ε, δύο φερόμενων που φέρονται ότι εκτέλεσαν. Και εδώ στην πηγή εκπομπή είχε αναφερθεί Έτσι. και μου είχε πει τότε, Αυτό του λέω με το εγώ. χέρι στην καρδιά, πε μου αν θα βρεθούν. Mm. οι δολοφόνοι mm. του Γιώργου Καραϊβά που είπε, σου υπόσχομαι ναι. ότι. Α, θα αυτό που θα βρεθούν... λέτε δεν είναι υγιέ εξορισμού Όχι, πάντως. Ναι. Πρέπει δηλαδή ο Υπουργό να ασχοληθεί ναι. για να κάνετε εσεί η αστυνομική δηλαδή, τη δουλειά σα. Ναι. Η ελληνική αστυνομία λειτουργεί ανεξαρτήτω Υπουργού. Όχι με του κακοποιού. Πού το λέτε. Μιλέ πολλά και έρχονται οι κρίσει. Δημήτρη, σε ποια χώρα. Έχουμε και την εκπομπή τη Τετάρτη.